Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο 50ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο χώρο του Ζαπίου. Σήμερα έχουμε μία ομιλία η οποία είναι ευχάριστο για το σύνδεσμό μας και τιμή μεγάλη και χαρά μας που έχουμε κοντά μας τον Παπα Χρήστο, γνωστό σε όλους μας ως Παπα Πάοκ. Τον ευχαριστούμε θερμά που βρίσκεται κοντά μας. Για όσους δεν τον γνωρίζετε και τον έχετε γνωρίσει για πρώτη φορά σήμερα εδώ στην έκθεσή μας, η αγκαλιά του είναι ανοιχτή για όλους σας. Αξίζει όμως να τον επισκεφτείτε και στο χωριό του, στη Σαρακίνα. Μπορεί να είναι ένα χωριό με 10 μόνιμους κατοίκους, αλλά πραγματικά είναι ένα χωριό το οποίο γεμίζει χαμόγελο, αγάπη, την αγκαλιά του Παπα Χρήστου και δίνει δύναμη σε όλους όσους τη χρειάζονται. Θεωρώ πως είναι ένας άνθρωπος πρότυπο για την κοινωνία μας. Αξίζει να γνωρίσουμε τέτοιους ανθρώπους στη ζωή μας. Ακόμα περισσότερο αξίζει να γίνουμε εμείς οι ίδιοι ή να κάνουμε τα παιδιά μας. Θεωρώ πως η κοινωνία μας χρειάζεται ανθρώπους όπως ο Παπα Χρήστος, οι οποίοι έχουν διάθεση να ασχοληθούν με τον κόσμο, να δώσουν χαρά στον κόσμο. Για μένα πραγματικά σήμερα είναι τα εγκαίνια της έκθεσης. Η ομιλία η συγκεκριμένη για μένα είναι τα εγκαίνια της έκθεσης. Σε τέτοιους ανθρώπους πρέπει να δίνουμε βήμα στη ζωή μας και να τους κάνουμε κυρίως φίλους. Για μένα προσωπικά, πέρα από φίλος, είναι και η οικογένειά μου. Τον ευχαριστώ θερμά που βρίσκεται σήμερα κοντά μας. Θεωρώ ότι αξίζει όλοι να τον επισκεφτείτε. Οι ώρες της διαδρομής θα σας φανούν ελάχιστες όταν τον συναντήσετε από κοντά. Να τον ευχαριστήσω ακόμα μια φορά που βρίσκεται σήμερα κοντά μας. Η ομιλία του σήμερα στο θέμα της διαφορετικότητας και του ρατσισμού θεωρώ ότι είναι επίκαιρη στην εποχή μας. Όλοι κάνουμε το λάθος, μπορεί εκείνη τη στιγμή να μην σκεφτόμαστε ότι κάνουμε κάποια διαφορετικά πράγματα απέναντι στους ανθρώπους μας. Άποψή μου είναι να βάζουμε τη θέση μας στη θέση του άλλου. Θα γίνουμε καλύτεροι και θα γίνει και η κοινωνία μας μέσα από αυτό καλύτερη. Θα τον καλέσω, εγώ μη σας κουράζω παραπάνω, να τον καλέσω να ξεκινήσουμε. Να είστε καλά. Δεν ξέρω πώς να αρχίσω να πω καλησπέρα σε όλους. Και θα ήθελα, μωρέ, να πω τώρα στη μάνα μου που είναι στον ουρανό, να της πω, κοίτα ρε μάνα, φτάσαμε στο Ζάπιο. Τι να πω τώρα. Λευτέρη, καλύτερα τα λες εσύ. Έλα εδώ, συνέχισε. Το θέμα που μου έδωσε ο Λευτέρης είναι οι ιδιαιτερότητες και ρατσισμός από απόψεως ορθόδοξης θεολογίας και των Αγίων της εποχής μας, συμπλήρωσα εγώ. Θα ήθελα πρώτα να πω ότι με αυτόν τον χώρο, με το Φεστιβάλ Βιβλίου, όχι της Αθήνας, αλλά της Θεσσαλονίκης, έχω ιδιαίτερη σχέση. Ήμουνα στην αρχή, όταν ξεκινούσαμε στη Θεσσαλονίκη, την πρώτη έκθεση βιβλίου. Στα πρώτα 10 περίπτερα που είχαν στήσει οι εκδότες στην Αριστοτέλους και εγώ δούλευα στο Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών στη Βλατάδων και με είχαν βάλει να είμαι εκεί. Και μάλιστα, έτσι να το ξεκινήσουμε χαρούμενα, είχαν βάλει μία κασετούλα με τραγούδια, αλλά ήταν 4-5 τα ίδια τραγούδια, παίζαν όλη την ημέρα. Και θυμάμαι που άκουγα τα τρένα που φύγαν και τα τρένα που φύγαν και τα τρένα που φύγαν και το τραγουδούσαμε μετά κι εμείς και συνέχεια και συνέχεια. Και όλα αυτά τα τρένα φεύγουν για τους ανθρώπους. Μένει όμως ό,τι ο καθένας έχει φτιάξει στη ζωή. Το δεύτερο που ήθελα να πω
για να δώσω το στίγμα σε πού ήρθατε, σε τι ομιλία ήρθατε και να δω ποιοι θα φύγουν και ποιοι θα μείνουν. Όταν είχα πάει στο Γέροντα Παΐσιο κάποια στιγμή μαζί με καμιά εικοσαριά άλλους θεολόγους, οι περισσότεροι ήμασταν πτυχιούχοι ήδη και κάποιοι φοιτητές προς το τέλος. Θα μου επιτρέψετε να τον χαιρετήσω? Θα μου επιτρέψετε έτσι? Θα μου επιτρέψετε, γιατί θα σας πω κάτι και θα το αποκαλύψω τώρα δικό μου. Λοιπόν, θα πω την ιστορία με τον κύριο Φίλη. Τη δικιά μου ιστορία μαζί του. Εξομολογώ στον Τρίλοφο και πέφτει ένα τηλέφωνο. Λέει, Νίκος Φίλης εδώ. Θέλω να σε δω τώρα. Του λέω, κατάλαβες που πήρες. Πήρες Θεσσαλονίκη, είμαι Θεσσαλονίκη. Σε παρακαλώ, θέλω να σε δω τώρα. Ήταν οι μέρες που τα πράγματα για τον Νίκο τον Φίλη καίγανε πολύ. Πολύ όμως. Δεν μπόρεσα εκείνη την ημέρα. Την άλλη μέρα ήταν Κυριακή και είχα λειτουργία. Τη Δευτέρα λοιπόν μου έκλεισε τα εισιτήρια. Κατεβαίνω στο Υπουργείο Παιδείας. Πάω σε ένα γραφείο. Τον βλέπω μόνο του. Συνήθως τις στιγμές που καίνε οι υπουργοί και οι πρωθυπουργοί είναι μόνοι τους. Και κάνουμε μία κουβέντα 3 ώρες, 4 ώρες. Και δεν φτάνει ότι κάνουμε μία κουβέντα 3-4 ώρες. Μου έψαλε κιόλας. Και ψάλει καταπληκτικά. Και αν ήταν Θεσσαλονίκη θα τον έπαιρνα ψάλτη στην ενορία μου. Άντε τώρα. Άντε τώρα ερώτηση. Φυσικά αριστερό για πάντα. Εγώ μόνο αριστερό ψαλτήρι έχω. Και δεν λέω παρακάτω. Αυτό που θα πω σαν μία φράση για να τον τιμήσω, για την ύψιστη τιμή που μου κάνει αυτή τη στιγμή, είναι ότι ό,τι κι αν πούμε εμείς στην εποχή που τα ζούμε τα γεγονότα, είναι πρόχειρο. Είναι αυθαίρετο, είναι άκρος υποκειμενικό, όπως και αν τα σχολιάσουμε. Η ιστορία όμως ξέρει να γράφεται μετά από χρόνια ποιος είχε το δίκιο και ποιος είχε το άδικο. Και εγώ με την ιστορία του Νίκου Φίλη και το μαθήματο των θρησκευτικών ασχολήθηκα όσο κανένας, δεν την ξέρει μετά τη συνέχεια ο ίδιος, αλλά ασχολήθηκα όσο κανένας. Και η ιστορία θα γράψει. Και θα πω τη δεύτερη κουβέντα εδώ τώρα να τα ενώσω και να πάω στο θέμα μας. Προχθές βρέθηκα στον τάφο του Νίκου Καζαντζάκη. Άλλος που τον πολεμήσαμε πολύ. Και έβγαλε ένα βιντεάκι που ίσως το είδατε. Και μόλις είπα ότι υποκλίνομαι σε αυτόν τον τάφο, πρόλαβα να πω «Ει». Για να δούμε, λέω. Για να δούμε όλοι εσείς, οι οποίοι με κρίνετε αυτή τη στιγμή, γιατί ένας παπάς υποκλίνεται σε αυτό το μνήμα, σε αυτόν τον τάφο που έχει μέσα μια τέτοια προσωπικότητα, για να δούμε τι θα γράψει η ιστορία. Και είμαι από αυτούς που όταν ακούω για κάποιον να τον χαρακτηρίζουν άθεο και άπιστο, τρέχω να τον γνωρίσω, να τον αγαπήσω και να τον μάθω. Διότι και ο ίδιος βρέθηκα σε κάποιες στιγμές της ζωής μου να τα παλεύω όλα αυτά μέσα μου. Ποια είναι η αλήθεια και ποιο είναι το ψέμα, ποιο είναι τούτο και ποιο είναι εκείνο. Και τότε λοιπόν που πάλευα τη δικιά μου αμφισβήτηση, βαθιά αμφισβήτηση, όμορφη λέω τώρα αμφισβήτηση τότε, βρέθηκα στον Γέροντα Παΐσιο
Και βρέθηκα στον Γέροντα Παΐσιο και ήταν ο μόνος τον οποίον ήθελα εκείνα τα 2-2,5 χρόνια της φοιτητικής μου ζωής να βλέπω. Τον έβλεπα και του τάχωνα. Όχι, δεν πήγαινα να ακούσω. Πήγαινα να του βάλω θέματα. Έτσι πίστευα. Γιατί όχι. Έτσι τούτο, έτσι εκείνο, έτσι το ένα, έτσι το άλλο, έτσι κοροϊδεύετε τον κόσμο, έτσι κάνετε, έτσι εκείνο. Ποια ήταν η μαγιά όμως αυτού του γέροντα. Ότι ποτέ δεν με έβαλε έτσι απέναντι. Τι λες ρε, τι είναι αυτά που λες και είσαι και σπουδάζεις και θεολογία. Παρά μόνον με άκουγε, με άκουγε, με άκουγε, με άκουγε. Μ' αγκάλιαζε, με χάιδευε, με κέρναγε και όταν πήγαινε να με κεράσει, το έλεγα τώρα με καλοπιάνεις για να μην τα ακούσεις. Όχι βρε παιδί μου, σου δίνω να πιεις κάτι, να γλυκαθείς για να μου τα ξαναπείς. Και όταν έρχονταν βράδυ και έπρεπε να φύγω από το κελί του να πάω να μείνω ή Σταυρονικήτα ή Βύρον ή Κουτλουμουσίου που ήταν κοντά, με κοιτούσε στα μάτια, με αγκάλιασε και μου έλεγε «Χριστάκη, θα ξαναρθήσε». «Ναι ρε γέροντα, εγώ εδώ έρχομαι κάθε 10-15 μέρες είμαι εδώ, γιατί το λες αυτό». «Να βρε παιδί μου, να βρε παιδάκι μου, επειδή σου λέω χαζά πράγματα εγώ, είμαι αγράμματος, μη σε πείραξε κάτι από αυτά όλα που σου λέω και δεν θέλεις να ξανάρθεις». Και όταν ξαναπήγαινα την άλλη φορά, ο ίδιος με προκαλούσε. «Για πες μου από εκείνα τα ωραία που λες». Έτσι μιλάνε οι Άγιοι, έτσι σκέφτονται οι Άγιοι, ότι ο άλλος είναι αγαπητός μας. Εμείς το φτιάξαμε σε πόλεμο το πράγμα. Και ξέρετε, στο βιντεάκι για τον Νίκο Καζαντζάκη είπα κάτι. Όσοι άθεοι και άπιστοι κυκλοφορούν, έχουν το λόγο τους που είναι άθεοι και άπιστοι και αυτός ο λόγος φταίμε εμείς. Εμείς φταίμε για όποιον γίνεται άθεος και για όποιον γίνεται άπιστος. Αν το πάρουμε από την ωφελημίστικη ορθόδοξη και τα λοιπά αντίληψη, εμείς φταίμε. Γιατί εμείς κάτι του δώσαμε, κάτι του είπαμε, κάτι αποδείξαμε. Και όταν είχα ασχοληθεί με τον Engels, που πάω τώρα να θυμηθώ, και με τις θεωρίες του Μάρξ, έχω ασχοληθεί και μου άρεσε που ασχολήθηκα, εκεί τι κατάλαβα, ότι το χριστιανισμό που γνώριζε εκείνη την εποχή ο Μάρξ και ο Engels, φυσικά και θα ήταν απέναντι, ήταν δυνατόν να ήταν μαζί. Αν είχε γνωρίσει όμως ένα ορθόδοξο μοναστήρι στην όμορφή του ζωή, θα είχε λίγο διαφορετικά ασχοληθεί και θα είχε πάρει τελείως άλλα μηνύματα. Έχει ανάγκη λοιπόν η εποχή μας να την αγκαλιάσουμε. Και ένα ακόμα χθεσινό παράδειγμα που έζησα με τον συνεργάτη μου, που είναι δίπλα στον Νίκο το φίλη και είναι ο ψάλτης μου. Κάτισαν οι δύο ψάλτες μαζί τώρα, δεξιός και αριστερός. Είμαστε στο αεροδρόμιο Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη και ερχόμαστε, έχει μια καθυστέρηση τέλος πάντων και έρχεται κάποιος κύριος να με χαιρετήσει. Και κατευθείαν μου λέει, ακούω τα βίντεό σας, παρακολουθώ τις ομιλίες σας, χαίρομαι που σας ακούω, αλλά είμαι προτεστάντης, αλλά μου δώσατε πολύ μεγάλες αφορμές να σκεφτώ πολλά πράγματα από τα κείμενά σας και από τις ομιλίες σας και διαβάζω πατέρες της Εκκλησίας. Και λέω, ρε εσύ, τι κάνουμε. Αυτός διαβάζει πατέρες της Εκκλησίας. Εμείς τι διαβάζουμε και ακούμε. Όλες αυτές τις ζηλωτικές αηδίες της εποχής για να φτιάχνουμε τι, αντιπαραθέσεις και πολέμους. Για μένα όποιος φτιάχνει αντιπαραθέσεις και πολέμους
δεν νομιμοποιείται ούτε ελάχιστα να λέγεται Ορθόδοξος Χριστιανός. Και πάμε λοιπόν στην ομιλία, γιατί θα μου πείτε, εμείς παπά ήρθαμε για ένα θέμα, δεν ήρθαμε μας λες χαζομάρες. Οι ιδιαιτερότητες λοιπόν και ο ρατσισμός. Το πρώτο που ήθελα να πω και να επισημάνω είναι ότι διαχρονικά οι αντιπαραθέσεις με θρησκευτικά παύλα ιδεολογικά θέματα και αφορμές και κριτήρια, οι αντιπαραθέσεις λοιπόν που γίνανε για θρησκευτικούς λόγους άφησαν πίσω πολλούς πολέμους, πολλή βία, πολλές καταστροφές και πάρα πολύ αίμα. Έχουμε σκεφτεί ότι σαν ότι κάθε λόγος που ανάβει φωτιές, μέχρι πού μπορεί να φτάσει και τι μπορεί να κάνει. Εγώ παρακάτω θα σας πω 5 πράγματα που διαβάζω σε αυτό το Ευαγγέλιο που διαβάζουμε όλοι. Και λέω, πώς μπορείς να βγάλεις αντιπαλότητα και αντιπαράθεση από έναν Χριστό που το πρώτο που αγάπησε ήταν τον κατατρεγμένο και αυτόν που απέρριπτε η κοινωνία. Το πρώτο που αγάπησε ήταν τον αμαρτωλό. Τον πρώτο που έκανε Άγιο ήταν τον πολύ αμαρτωλό, τον ληστή. Όλα ή ένας Χριστός ο οποίος επικοινωνούσε πρωτίστως και είχε παρέα του και έτρωγε και έπινε μαζί με τους αμαρτωλούς, με τους τελώνες και με τις πόρνες. Και αυτό δεν είναι γιατί εμείς το λέμε. Στο Ευαγγέλιο το καταγράφει αυτό, που είναι η καταγραφή της εποχής της ζωής και της πορείας του Χριστού μέσα στη γη. Όταν πήγε, λέει, κάπου να φάει και είχε μέσα την παρέα του που έτρωγε και έπινε, φώναξαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι τους μαθητές. Και τι τους είπαν? «Ουκ εσχύνεται ο διδάσκαλος ημών, εσθήν και πίνειν με τα αμαρτωλών και τελωνών και πορνών. Ποια ήταν όμως η μαγιά αυτού νου του δασκάλου?» Που ήταν Θεός. Ότι ναι, δεν εσχύνονταν να τρώει και να πίνει με τους αμαρτωλούς, τους τελώνες και τις πόρνες. Παρόλο το ότι θα ήθελαν πάρα πολύ οι γραμματείς και οι φαρισαίοι να τρώει και να πίνει μαζί τους. Γιατί ο Χριστός όμως προτιμούσε αυτούς που τους είχαν πετάξει η κοινωνία? Γιατί πρωτίστως για αυτούς ήρθε. Πρωτίστως αυτούς θεωρεί τους καλούς της κοινωνίας. Πρωτίστως γιατί ήξερε ότι αυτοί έχουν πολύ πιο καθαρή καρδιά κι ας είχαν κάνει αμαρτίες. Τώρα ρε παπά, μας παιδεύεις, μας μπερδεύεις, μας ανακατώνεις. Πώς είναι δυνατόν να έχει κάποιος καθαρή καρδιά όταν κάνει αμαρτίες? Μα αν δούμε τις παραβολές του Χριστού, τις παραβολές του Χριστού, δεν σώζεται ο καλός. Σώζεται ο αμαρτωλός που παραδίνει την καρδιά του στο Θεό. Πόσο υπέροχη είναι η παραβολή του ασώτου Ιού, όπου εκεί φεύγει κάποιος και γίνεται άσωτος. Τι σημαίνει άσωτος? Που την πήραμε και ωραία αυτήν τη φράση και λέμε ο άσωτος, ο άσωτος, ο άσωτος, είσαι άσωτος, είναι άσωτος, είναι άσωτη. Ήταν αυτός ο οποίος πήρε την περιουσία και την ξόδεψε, τη διέλυσε, την κατέστρεψε, όλα. Ποιον πατέρα βρίσκει όμως γυρίζοντας? Και εδώ είναι η μαγιά αυτού νου του πατέρα και εδώ είναι η μαγιά αυτού νου του Θεού, γιατί αυτός είναι ο Θεός μας. Αυτός που περιγράφει στην παραβολή του ασώτου. Βρίσκει έναν πατέρα ο οποίος απλά περιμένει με λαχτάρα πότε θα έρθει ο γιος του. Αυτός που τον κατέστρεψε. Και επέπεσε, λέει, μάλλον δραμών τρέχει να πάει γρήγορα και ας είναι γέρος. Και ταλαιπωρημένος από το περίμενε. Τρέχει και επέπεσε επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησε αυτόν. Και μετά
πάρτε τον, πλύντε τον, πάρτε τον, δίστε τον, πάρτε τον, δώστε του το δαχτυλίδι. Τι ήταν το δαχτυλίδι? Ότι ξανά είναι γιος μου. Είναι γιος μου. Και έχει τα δικαιώματα του γιού μου. Και βεβαίως το πιο υπέροχο που δείχνει πόση αγάπη έχει αυτός ο Θεός Πατέρας, θύσαντες των μόσχων των συτευτών, θυσιάστε το καλύτερο μοσχάρι και φαγόντες, θα φάμε όλοι, και το πιο υπέροχο είναι το τελευταίο ρήμα, εφρανθώμε. Θα χαρούμε. Θα χαρούμε γιατί? Γιατί είναι εδώ τώρα αυτός ο γιος μου. Αυτός ήταν ο Χριστός. Και σημειώνω εδώ, επανερχόμενος και λέγοντας τα παραδείγματα και της Γραφής αλλά και της Ορθοδοξίας, ότι πόσο λάθος ήταν μια φράση που ακούστηκε στην εποχή μας και σηματοδότησε πολλούς πολέμους και καταστροφές, ότι ξεκινάμε έναν πόλεμο πολιτισμών. Δηλαδή, ότι κάποιοι είμαστε πολιτισμένοι, κάποιοι έχουμε θρησκεία πολιτισμένη και κάποιοι έχουν θρησκεία απολύτιστη και εμείς πάμε και τους πολεμάμε και τους βομβαρδίζουμε. Σκεφτήκαμε, μωρέ, ότι αυτή η εποχή θα καταγραφεί σαν ίσως από τις σκληρότερες εποχές, μαζί με τον προηγούμενο αιώνα που είχε μέσα που είχε όλα εκείνα τις δύσεις στον αιώνα της Ιερής Εξέτασης. Τα σκεφτόμαστε αυτά ή συντασσόμαστε με αυτούς που εύκολα μας πουλάνε ότι ο δικός μας πολιτισμός της Δύσης ή ο δικός μας πολιτισμός που λέγεται χριστιανικός και βάζει όλα τα δόγματα βέβαια μέσα είναι ανώτερος από τον άλλον τον πολιτισμό. Ο φονταμενταλισμός της κοινωνίας και ο ζηλωτισμός μέσα στην Εκκλησία μας οδηγούν σε δρόμους που για μένα δεν έχουν ούτε πολιτισμό, ούτε ορθοδοξία, ούτε Θεό, ούτε πίστη. Δεν μπορεί να βλέπουμε κανέναν εχθρό μας, δεν μπορεί σε κανένα κομμάτι της Γραφής των Ευαγγελίων και των Πατέρων της Εκκλησίας να στηριχθεί κάποιος και να πει «Εγώ το βρήκα, πρέπει να τους φάζουμε». Όταν συλλαμβάνανε το Χριστό και βγάζει ο Πέτρος το μαχαιράκι του και χράτς κόβει το αυτί του δούλου, τι του λέει ο Χριστός? «Όπα, βάλε την μάχαιρα στη θήκη της. Θα μπορούσα εδώ να παρατάξω λεγεώνες αγγέλων για να πάρουν όλους αυτούς και να τους πετάξουν και να τους καθαρίσουν και να». Δεν το έκανε όμως, γιατί ο Χριστός πορεύτηκε ντυμένος μόνον την απλότητά του και την αγάπη του. Το ξαναλέω, ο Χριστός πορεύτηκε μόνον με την απλότητά του, ενώ θα μπορούσε να δείξει τη θεότητά του και όταν την έδειξε άπαξ μια στιγμή μόνο μπροστά σε τρεις από τους μαθητές του, στους δύο τους μαθητές, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη στη μεταμόρφωση, όταν λοιπόν το έδειξε, οι μαθητές λέει έπεσαν κάτω και κρύψανε τα πρόσωπά τους. Ναι, αυτός ο Θεός κρύφτηκε, που θα ήταν αυτός που θα μας ανάγκαζε τους πάντες πάνω στη γη να πιστέψουμε. Δεν θέλει αυτό ο Θεός. Ο Θεός και η πίστη μας περνάει μέσα από το δρόμο της αγάπης, της καταλλαγής και της συμπόρευσης. Εάν πάτε, εγώ πηγαίνω συχνά, γι' αυτό λέω αν πάτε, όχι αν πάμε, στον Άγιο Γεώργιο τον Κουδουνά στην πόλη, είναι στα νησάκια μπροστά εκεί στην πόλη, το Μπουγιούκαντά που λένε οι Τούρκοι, το μεγάλο νησί, στην κορυφή τέρμα πάνω έχει ένα παλιό κλεισάκι του
του Αγίου Γεωργίου του Κουδουνά. Σε εκείνο λοιπόν το εκκλησάκι μαζεύονται εκατοντάδες χιλιάδες μουσουλμάνοι Τούρκοι και πάνε και προσκυνάνε και χτυπάνε, συγχωρέστε, θέλω να το κάνω λίγο θεατρικό, την κεφάλα τους στα μάρμαρα κάτω, προσκυνώντας την Παναγιά και τον Αγιώργη τον Κουδουνά. Και μου λέει ένα παλικάρι που ήρθε να με βρει, Τούρκος, μουσουλμάνος, να με βρει στην ενορία μου, ότι το φυλαχτό, λέει, που βάζουν όλα τα τουρκάκια στην Κωνσταντινούπολη, το φυλαχτό που βάζουν όταν γεννιούνται, που εμείς βάζουμε χάντρες και ματάκια, ναι, γιατί είμαστε πολύ χριστιανοί εμείς, οπότε γιατί να μην βάλουμε χάντρες και ματάκια. Αυτοί βάζουν κουδουνάκια που έχουν ευλογηθεί πάνω στον Αγιώργη τον Κουδουνά. Δίνει η αστυνομία 300 με 400 χιλιάδες προσκυνητές στο τριήμερο της μνήμης του Αγίου Γεωργίου που θα περάσουν εκεί και έχω κάτσει στην είσοδο, με έβαζε εκεί ο γέροντας όσες φορές πήγα, να σταυρώνω τους Τούρκους που έρχονται οι ίδιοι και σκύβουν να τους σταυρώσει. Και λέω, τι γίνεται εδώ, τι πίστη είναι αυτή. Και όταν μετά έφευγα, με βλέπανε οι Τούρκοι και μου λέγανε «Παπάς εσύ πίσω να μας σταυρώσεις». Φοβήθηκαν ότι δεν θα μείνει παπάς πίσω να τους σταυρώσει. Αυτή είναι. Και αν σας πω συνέχεια, βρήκα εκατοντάδες τουρκάκια στην πόλη που είχαν στο κινητό τους τη φωτογραφία μου, παπάς, όχι ξεντημένος, και μου τη δείχνανε και χαίρονταν να βγούμε μαζί φωτογραφία. Και λέω, πόσο εύκολα ζυγώνουν οι άνθρωποι όταν τους αφήσουμε να εκφράσουν τον εαυτό τους. Στην πόλη έχει πολύ πλάκα, εμείς απλώς δεν τα παίρνουμε χαμπάρι. Πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι κρατάνε πίστη που ενώνει λαούς και είναι ένα βήμα δίπλα από μας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μια που μιλάμε για εκείνα τα μέρη, που είναι ο Θεσσαλονικιός Άγιος, το καμάρι μας στη Θεσσαλονίκη, μπορούσαμε να πούμε πολλά γι' αυτόν. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς είχε φύγει από την Αρχιεπισκοπή του, της Θεσσαλονίκης, για κάποιους μήνες, για να πάει στην Μικρά Ασία, για να ψάξει και να βρει αυτούς που εξέφραζαν το Ισλάμ, να δει τι είναι, να μάθει. Να μάθει. Και μάλιστα τον συνέλαβαν, αλλά αυτός επέμενε να μένει εκεί και να μαθαίνει. Αυτός λοιπόν ο φανατισμός που και στις μέρες μας βρίσκει ευκαιρίες να αναδύεται, με την πιο αστεία βέβαια ευκαιρία που εγώ γελάω, ήταν ο κορονοϊός. Φτιάξαμε και τον κορονοϊό εμφύλιο πόλεμο. Ειδικά εμείς στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω εσείς εδώ στην Αθήνα, τον κάναμε πολύ εμφύλιο τον πόλεμο αυτόν. Ποιος είναι υπέρ, ποιος είναι κατά. Ποιος είναι καλός χριστιανός και ποιος είναι κακός χριστιανός. Καλός χριστιανός αυτός που θα αντισταθεί στον κορονοϊό, αλλά χωρίς να κάνει αυτά που πρέπει. Και ήρθε ο Θεός και είπε, έτσι έγινε τουλάχιστον στη δικιά μου περιοχή, τρεις καημένοι ιερείς, που ήταν και καλοί ιερείς, φύγαν από τη ζωή γιατί δεν πρόσεξαν καθόλου. Και λέω, ο Θεός τελικά με ποιον ήταν, με ποια πλευρά. Άρα, γιατρέ μου. Τώρα, πάω στη γραφή για να δούμε τι σημαίνει ρατσισμός και πώς τοποθετείται η Αγία Γραφή απέναντι σε όλα αυτά. Πόσα πολλά ευχαριστώ πρέπει να πούμε στον Απόστολο Παύλο, ο οποίος έγραψε και μας άφησε μία φράση που δεν θα μπορέσουν ποτέ να την ξεπεράσουν αυτοί οι οποίοι βάζουν
διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στους ανθρώπους με βάση το φίλο, τη φιλή, το πλούσιο στο φτωχό, το χρώμα του δέρματος κτλ. Το φώναξε δυνατά ο Απόστολος Παύλος. Ποιος Απόστολος Παύλος? Αυτός που μέχρι πριν λίγο καιρό, πριν τη μεταστροφή του, πολεμούσε από τη μια πλευρά με μανία και με λύσα. Και όταν μετά μπήκε μέσα και είδε και φωτίστηκε με όλα αυτά, μην πούμε τώρα να πούμε τη ζωή του Αποστόλου Παύλου, εκεί φώναξε δυνατά, πολύ δυνατά, «Ουκένη Ιουδαίος ουδέ Έλλην». Δεν υπάρχει Ιουδαίος και Έλληνας. «Ουκένη δούλος ή ελεύθερος». «Ουκένη άρσεν και θήλη». Δεν υπάρχει άνδρας και γυναίκα. Και πώς το λέει παρακάτω το δεύτερο κομμάτι αυτής της υπέροχης φράσης. «Πάντες γάρ ημείς», όλοι εμείς, όλοι στο πάντες, απλά μαθηματικά φιλολογίας είναι. Στο πάντες δεν χωράει «α, μισή και μισή». «Πάντες γάρ εν Χριστώ Ιησού εις εσμέν». Ένας είμαστε. Ένας τέλος. Απόστολος Παύλος. Και ευτυχώς, γιατί αν δεν το είχε πει, στις μέρες μας τι θα γινόταν. Εδώ το είπε και γίνεται. Και θα σας πω, αυτό είναι από την επιστολή προς Γαλάτας. Καθαρό κείμενο, χωρίς, μπορεί και έτσι να εννοούσε ή και αυτά, τίποτα, καθαρό κείμενο. Τέρμα και τελείωσε, είμαστε ένα. Και που φαίνεται αυτό το αίμα, για το ένα. Ακούστε τώρα λίγο. Είχα την ευλογία να βρω αυτές τις μέρες που έψαχνα δύο πραγματάκια έτσι να σας πω. Ένα υπέροχο κείμενο του πατρός Αλεξάνδρου Σμέμαν. Πρέπει να υποκληθούμε σε αυτούς της εποχής μας που γράψαν κείμενα που και αυτά δεν σηκώνουν αμφισβήτηση. Και δεν είναι απλοί θεολόγοι. Είχαν ψυχή και ζωή, όπως ο Κάλιστος Γουέαρ που έφυγε πριν λίγες μέρες, όπως πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν, όπως πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης, όπως ο Ευδοκίμοφ και όλοι αυτοί. Μεγάλοι, πολύ μεγάλοι. Τι είπε λοιπόν ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν, ερμηνεύοντας την παραβολή, το έχω όλο το κείμενο εδώ, είναι ένα μικρό κειμενάκι, αλλά ουσιαστικότατο, ερμηνεύοντας την παραβολή της Μελούσης Κρίσεως. Τι λέει εκεί ένα κομμάτι από την παραβολή της Μελούσης Κρίσεως? Λέει ξεκάθαρα, ήμουν ξένος και πόσο θα θέλαμε κάποιοι να πει «με πετροβολήσατε». Τι λέει? Με περιμαζέψατε. Δεν λέει «με μαζέψατε», το ομορφαίνει πιο πολύ και το κάνει πιο ουσιαστικό και το κάνει και πιο σίγουρο και το κάνει και με περισσότερη αγάπη. «Περιμαζέψατε». Και λέει ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν, εδώ βλέπει ο Χριστός στο πρόσωπο του κάθε ενός, στο πρόσωπο του κάθε ενός, βάζει τον ίδιο τον εαυτό του, τον Χριστό. Γι' αυτό και πώς θα είναι η κρίση, λέει εκεί. Ήμουν πεινασμένος και με θρέψατε, ήμουν διψασμένος και με ποτίσατε, ήμουν άρρωστος και ήρθατε και με επισκεφθήκατε. Ήμουνα στη φυλακή και ήρθατε σε μένα. Ήμουνα ξένος και με περιμαζέψατε. Ήμουνα ποιος? Εγώ, λέει ο Χριστός. Και θα του πούν, λέει, αυτοί όλοι που θα τον ακούσουν. Πότε σε είδαμε εσένα, Χριστέ μου?
πεινασμένο, διψασμένο, άρρωστο, ξένο, πότε σε είδαμε? Και τι λέει? Αφού επιείσατε ενή τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, αφού το κάνατε σε κάποιον, και δεν λέει το κάνατε σε όλη τη γη, δεν ζητάει να σώσουμε τη γη. Αφού το κάνατε, λέει, σε ένα από αυτούς τους αδελφούς μου, τους ελαχίστους, κείμενο αρχαίο, πρωτότυπο, εμή επιείσατε, σε μένα το κάνατε. Σε μένα. Σε μένα. Στο πρόσωπο, λοιπόν, του κάθενός, και του μαύρου και του λευκού και του πλούσιου και του φτωχού και του Έλληνα και του ξένου και του αμαρτωλού και του δίκαιου, στο πρόσωπο του καθενός είμαι εγώ, λέει ο Χριστός. Είμαι εγώ. Ο ίδιος. Περάστε, λέει, τώρα να σας ανταποδώσω. Τι να ανταποδώσει? Το νεράκι, το ψωμάκι, την επίσκεψη, την αγκαλιά. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, δεν έχεις υλικά να δώσεις στο φτωχό και στο συνάνθρωπο. Έχεις ψυχή, έχεις καρδιά, έχεις αγκαλιά, έχεις δάκρυ, έχεις προσευχή. Τζάμπα πράμα δηλαδή. Με τζάμπα πράμα κερδίσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Και λέει ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν, δεν το λέω εγώ τώρα αυτό, μη κρίνετε εμένα, πάτε βρέστε τον και πέστε τι είναι αυτά που λέει. Όσες, λέει, προσευχές, όσες νηστείες, όση άσκηση πνευματική και αν κάνεις, αν δεν συναντάει το συνάνθρωπο, τέλος. Τέλος. Αν δεν συναντάει η προσευχή το συνάνθρωπο, τέλος. Και μάλιστα λέει, άμα ήταν έξυπνος, έκανε προφητεία για τις μέρες μας ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν. Όχι, λέει, τον δικό σου συνάνθρωπο, της ομάδας σου, της παρέας σου, της φιλής σου, του έθνους σου. Αυτόν που θέλει ο Θεός και τον ξένο και τον παραβάτη που είναι στη φυλακή και τον άρρωστο και όλους. Τότε μόνο, λέει, έχεις κάνει κάτι για τον ίδιο τον Χριστό. Μη γελιέστε. Όλο αυτό το πράγμα που πάει να βγει μέσα από τις, από τα μουμουέ, ότι ζηλωτισμός και πόλεμος εναντίον των πάντων και συνωμοσίες να βλέπουμε και να κάνουμε και τούτο και εκείνο και το ένα και το άλλο, να ξέρετε κάτι, να το ξέρετε καλά. Θα μας οδηγήσει σε άσχημες ιστορίες και θα αδειάσει τις εκκλησίες αντί να τις γεμίσει. Όπου δεν υπάρχει αγάπη αλλά κηρύγματα μίσους, εκεί έχει φύγει ο Χριστός. Έξυπνος ο διάβολος μας βάζει να πιστεύουμε ότι πολεμάμε για την Εκκλησία, ενώ στην πραγματικότητα πολεμάμε για τον ίδιο το διάβολο, που τι θέλει ο διάβολος. Να είμαστε στα μαχαίρια συνέχεια, στους πολέμους και τις καταστροφές. Και έρχεται μετά και το παγκόσμιο συμφέρον, το οικονομικό, το πολιτικό, και τι ωραία τα φτιάχνει αυτά. Ξέρετε πώς είναι οι διαμάχες αυτές? Και εδώ θα εξομολογηθώ και τον εαυτό μου τώρα σε εσάς, γιατί και αυτό είναι ένα κομμάτι αποκλεισμού. Είναι σαν τους οπαδούς των ομάδων. Αυτός είναι ΑΕΚ, μην τον μιλάς. Αυτός είναι Ολυμπιακός, μην τον μιλάς καθόλου. Και αυτός είναι Άρης, εκεί είναι χειρότερα. Και αυτός είναι ΠΑΟΚ. Και μόλις έγινε εκείνη η αθλειότητα στη Θεσσαλονίκη, ο Παπαχρήστος βγήκε δημόσια και φώναξε δυνατά. «Ει, πού πάμε? Πού πάμε, ρε, αφεντικά των ομάδων? Φτιάχνετε στρατούς για να πολεμιόμαστε και θα έχουμε στρατούς που θα πολεμιόμαστε για τις ομάδες, για τις θρησκείες, για την κοινωνία,
για τα έθνη. Μα ποιος μας έδωσε το δικαίωμα να φτιάχνουμε πολέμους? Έχει πουθενά ο Χριστός πει ότι είναι ιερός ο πόλεμος? Έχει πει πουθενά? Μα μόνο για την αγάπη μίλησε. Τόση αγάπη που και όταν ήταν πάνω στο σταυρό τόσο άδικα, ο ίδιος συγχώρεσε τους σταυρωτές του. Μέχρι σε εκεί φτάνει η αγάπη. Η Εκκλησία μας λοιπόν πάσχει για την αγάπη και την αγάπη την κάνει πρώτο κριτήριο σωτηρίας. Δεν μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος, θα το πω δυνατά όλο αυτό, δεν μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος αν δεν έχει αγάπη. Τέλος, όλα τα άλλα είναι πολύ δευτερεύοντα. Και η Εκκλησία εύχεται κάθε Κυριακή υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Σύμπαντος, τι ωραία λέξη. Για όλον τον κόσμο. Για όλον τον κόσμο. Για τα πάντα εύχεται για την ειρήνη. Και βέβαια, το έχω σημειωμένο εδώ και μ' αρέσει, στο Ευαγγέλιο της Μεγάλης Πέμπτης, το πρώτο, όποιοι δεν το έχετε προσέξει, πάρτε το, σας παρακαλώ, και διαβάστε το πρώτο μεγάλο Ευαγγέλιο από τα 12 της Μεγάλης Πέμπτης. Εκεί ο Χριστός πάσχει, παλεύει, αγωνίζεται να δώσει τα κριτήρια της ζωής στους μαθητές του. Και ενώ βλέπει το μαρτύριο του να έρχεται, γιατί πράγμα υποφέρει εκείνη την ώρα? Για την αγάπη μεταξύ των μαθητών, για την ειρήνη, για τη χαρά, για την ευτυχία τους. Και λέει μία φράση που τη σημείωσα. «Είνα όσοι νεν, κάνε, λέει, Θεέ μου Πατέρα, να είναι ένα μεταξύ τους όλοι οι άνθρωποι, ένα. Καθώς και εμείς, δηλαδή η Αγία Τριάδα, είμαστε ένα. Αυτό το ένα δεν μπορεί να το αλλάξει κανένας. Ό,τι κι αν λέμε άλλο, ότι μπορεί να είμαστε εμείς, λέει, οι Έλληνες πιο σπουδαίοι, και αν επικρατήσει η δικιά μας αντίληψη σε όλη τη γη, θα ζήσουν όλοι ευτυχισμένοι». Μήπως το ξαναείπε και κάποιος άλλος αυτό? Και το είπε και είδαμε τα αποτελέσματα του αυτού του άλλου. Δεν πέρασαν πολλά χρόνια, 100 χρόνια δεν πέρασαν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που είπε ότι αν εγώ, λέει, κυβερνήσω τη γη, όλοι θα είμαστε τρισευτυχισμένοι, γιατί είμαστε οι ιεροί αφιλοί και είμαστε οι σπουδαίοι. Και το πόσο σπουδαίοι ήτανε, απέδειξαν πόσα εκατομμύρια νεκρούς και τραυματίες και τι καταστροφές και τι αίμα και τι βία άφησαν πίσω. Τώρα, το ότι στον Παράδεισο είμαστε όλοι μαζί, αυτό πώς το εξηγούμε μετά? Πιστεύετε ότι ο Χριστός έχει άλλον Παράδεισο για τους Αφρικανούς και άλλο Παράδεισο άλλης κατηγορίας για τους Ασιάτες και άλλο Παράδεισο άλλης κατηγορίας για τους Ευρωπαίους και άλλη κατηγορία Παράδεισος για μας τους Ρωμιούς? Ένας είναι ο Παράδεισος. Και εκεί δεν τον κερδίζεις ούτε τι χρώμα είσαι, ούτε τι φίλη είσαι, ούτε τι φίλο είσαι. Το κερδίζεις πόση αγάπη έχεις δείξει και τι πνευματικότητα χάρισες στους συνανθρώπους σου. Και βέβαια το πιο σπουδαίο που εμείς οι ιερείς το ζούμε κάθε φορά που λειτουργούμε και σας το δίνουμε και εσάς, ότι στη Θεία Κοινωνία είμαστε όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Και μάλιστα στη Θεία Κοινωνία είμαστε όλοι μαζί, ουρανός και γη. Άγιοι, άγγελοι, αρχάγγελοι, προφήτες, πεθαμένοι, όλοι που φύγαν οι ψυχές, και βάζουμε και τις ψυχές των ζωντανών. Και μου έλεγε κάποτε ο Γέρο Παΐσιος, και παιδάκι μου εκεί μέσα, δεν χωρίζει η Εκκλησία στο Άγιο Ποτήριο την ψυχή του αμαρτωλού και του δίκαιου. Ο παπάς δεν κοιτάει το πρωί να πει «αυτός απόξω είναι αμαρτωλός». Όλοι μαζί είμαστε εκεί. Όλοι. Και βέβαια το φωνάζω δυνατά εδώ και χρόνια, εντάξει, εγώ είμαι που το φωνάζω και άλλοι το φωνάζουν, ότι ο εθνικισμός και ο ζηλωτισμός είναι αίρεση.
ό,τι διαχωρίζει τους ανθρώπους είναι αίρεση. Αίρεση δεν είναι πίστη, δεν είναι ορθοδοξία. Δεν είναι η σωστή πορεία της ορθοδοξίας. Γιατί είναι αίρεση? Μέσα στα πολλά άλλα θεολογικά που θα μπορούσαμε να πούμε, δεν μ' αρέσει να μιλάω όπως μου μιλούσαν στο πανεπιστήμιο, γιατί διασπά το πάντα τα έθνη. Τι είπε στο πρώτο Ευαγγέλιο το Ιωθινό που το διαβάζουμε και στη βάφτιση? Μαθητεύσατε, να πάτε λέει και να μαθητεύσετε, δηλαδή να διδάξετε και να τους πείτε ποια είναι η πίστη, πάντα τα έθνη, όλα τα έθνη. Δηλαδή και όλους τους ανθρώπους. Και ότι σε μένα, στην εκκλησία μου, στην πίστη μου, είμαστε όλοι. Και πόσο ωραίο είναι που δεν το άκουσα ποτέ. Μου ήρθε αυτές τις μέρες η σκέψη. Πόσο ωραίο είναι που στην πρώτη μέρα της Εκκλησίας, που είναι η Πεντηκοστή, ήταν λέει όλα τα έθνη εκεί και τα περιγράφει το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Πάρθη και Μίδη και Ελαμίτες και οι κατοικούντες Συρίαν, Παμφιλίαν, Πόντων και την Ασίαν, Κρήτες και Άραβες. Ήταν όλοι εκεί. Όλοι εκεί. Και πήραν όλοι την ίδια χάρη και βαπτίστηκαν όλοι και άκουσαν όλοι το ίδιο κήρυγμα και αρχίσαν όλοι να κοινωνάνε την ίδια Θεία Κοινωνία. Και βέβαια μην πούμε τώρα και τις παραβολές, το απολωλός πρόβατο, τι νοιάζεται μωρό ο Χριστός και για τον τελευταίο που λείπει. Να έχετε λέει, αν έχετε λέει 100 πρόβατα και έχει φύγει ένα, έχει χαθεί, θα πάτε να το βρείτε αυτό το ένα. Σε αυτό το ένα το πρόβατο είναι όλοι οι οικουμένοι. Όλοι οι οικουμένοι είναι. Ή στην απολωμένη δραχμή που χάθηκε. Τώρα, Λευτέρη που είσαι, έχουμε άλλη ώρα να τελειώσω. Έχουμε, καλά. Καλά πάτε. Θα ήθελα λίγο να σας πω εμπειρίες μου από την εξομολόγηση. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πολύ με έχει γεμίσει η ιεροσύνη, όχι γιατί φοράω ράσο, ούτε γιατί μου φιλάνε το χέρι, εγώ κοιτάω να μην μου φιλάτε το χέρι, αλλά να σας φιλάω εγώ είναι πιο ωραίο και να σας αγκαλιάζω. Μέσα από την εξομολόγηση υπάρχουν στιγμές που λέω δεν είναι δυνατόν αυτό να γίνεται, να έγινε, να είναι μπροστά μου. Να δείτε πόση εξομολόγηση, πόση ομορφιά έχουν εκείνα τα παραπεταμένα παιδιά που εγώ έχω την τύχη, πώς μου ήρθε αυτή η τύχη δεν το ξέρω. Όταν είπα στο Λευτέρη που μιλούσε μαζί μου τι τίτλο να βάλει, ποιος είμαι, του λέω ρε εσύ, κάνε μου λίγο δώσε μου λίγο τη μαγιά να βάλω στην Αθήνα, όχι Παπαχρίστος Μίτσιος που δεν το ξέρει κανένας, αλλά να βάλω Παπαπάο. Και μου λέει ναι, και δεν θα βάλουμε το όνομα. Φυσικά λέω δεν θα βάλουμε το όνομα. Γιατί μέσα από αυτό εγώ έχω ζήσει τόσες ομορφιές παιδιών που ούτε στον ύπνο μου μπορούσα να τις φανταστώ ότι υπάρχουν. Να δείτε τώρα εδώ στην Αθήνα, περπατάω και μ' αρπάζουν και μ' αγκαλιάζουν και μέσα σε ένα λεπτό μου εξομολογούνται. Εκεί να δείτε ρε τι ωραία εξομολόγηση. Ποια παιδιά, αυτά που άμα τα δεις, λες αυτά να ζυγώσουν παπά. Α, παπά, παπά. Και όμως έρχονται στα αυτή και μέσα σε ένα λεπτό, σε δύο λεπτά, μου λένε τα πάντα. Παππούλη μου, διάβασέ μου τώρα και μια ευχή. Και διαβάζω ευχή στα γήπεδα, στο δρόμο, στην Αριστοτέλου, στην Τσιμισκή, στην Κρήτη που ήμουνα τώρα. Διάβασέ μου μια ευχή, διάβασέ μου μια ευχή. Και τον αγκαλιάζω και τον σταυρώνω και λέω Θεέ μου, είσαι εδώ τώρα, είσαι εδώ. Και είμαι σίγουρος ότι είναι πιο πολύ εκεί παρά όταν είμαι στο ναό. Τώρα το είπα αυτό, το γράψανε κιόλας. Εγώ πιστεύω ότι ο Θεός είναι πιο πολύ εκεί.
Γιατί για αυτά τα παιδιά πονάει. Και να σας το κάνω τώρα ανέκδοτο. Σας το κάνω ανέκδοτο. Το πω και στην Αθήνα, το έχω πει στη Θεσσαλονίκη. Εξομολογώ κόσμο και έρχεται κάποια στιγμή, ακούω έξω από τον ναό μου μηχανές να βρουντάνε. Ωραία, λέω, τι γίνεται, ήρθαν να γκρεμίσουν τον ναό. Τι είναι αυτό, να βρουντάνε όμως, σαν 100 τάγκς. Βγαίνω και ώσπου να βγω εγώ, μεγάλος ο ναός, να δρασκελίσω, είχαν σταματήσει μπροστά καμιά 20-25 μηχανές, περισσότερες τυπηραγμένες λίγο τα συστήματα του θορύβου, και πάνω κάμπανα 2-3 παιδιά στο κάθε μηχανή. Τα περισσότερα αγόρια, κάποια και κορίτσια, συνήθως ηλικίες από 18χρονα, 17χρονα μέχρι 20 τόσο και ίσως και 30 και κάτι. Και μου λέει ένας με μένα καμάν, τα τατουάζ, τα σκουλαρίκα, τα μαλλιά, τα μυστήρια, τα πράγματα, αυτά τα όμορφα δηλαδή. Μου λέει, ήρθαμε να εξομολογηθούμε, παπά. Λέω μέσα μου τώρα, τι να εννοεί αυτός άραγε με τη λέξη εξομολόγηση. Χαμογελάω, τους αγκαλιάζω, κάνουν, περάστε μέσα. Περνάνε μέσα στον ναό. 50 πόσοι θα ήταν. Έξω περίμεναν κάποιοι να εξομολογηθούν. Τους λέω, παιδιά, τσιμουδιά, μη μου γκρινιάξει κανένας ότι χάνει τη σειρά του, γιατί τούτοι εδώ, λέω, το γυρίζουν το μαγαζί ανάποδα σε ένα λεπτό. Δεν είναι, λέω, σόι πράγμα. Ελάτε αύριο, μεθαύριο, εδώ θα είμαι πάλι. Φεύγουν αυτοί. Μπαίνω μέσα, αρχίζω, τους λέω πάλι χαζομάρες. Βλέπετε ότι στις χαζομάρες είμαι εύκολος. Ξαναλέει αυτός, παπά, ήρθαμε για εξομολόγηση, μη μας τρως την ώρα. Γιατί είναι και χειμώνας, ήταν η νηστεία των Χριστουγέννων. Θα κρυώσουμε γυρίζοντας, λέει, μετά με τις μηχανές. Τέλος πάντων, λέω, άντε, α δούμε τι εννοούν τώρα. Λέω, παιδιά, βγαίνετε όλοι έξω και έρχεστε ένας-ένας. Έτσι είναι. Έλα ρε παπά, τώρα μας το χαλάς τελείως. Μας το χαλάς. Εμείς θέλουμε έτσι να εξομολογηθούμε. Λέω, άντε, λέγε εσύ. Ξεκινάει λοιπόν, παπά μου, εγώ έκανα αυτά και 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 αυτά στη ζωή μου. Και δικαιολογία δεν έχω. Ησυχία απόλυτη, λέω, οπα. Λέω, άντε, ο διπλανός σου, η διπλανή του, ήταν για κάποια κορίτσια, είπαμε, ανάμεσα. Κάποια στιγμή όμως όρεσαν τα πράγματα, λέω, ρε εσύ, να νιώθουν τώρα δύσκολα. Γιατί να νιώθουν, να τα βάλω σε τέτοιο μαρτύριο. Λέω, παιδιά, το έθιμο, η παράδοση και καλός, θέλει ο καθένας μόνος του και αυτά, όποιος δεν θέλει βγαίνει έξω, κάθεται εδώ, δεν λέει, δεν κάνει. Σας παρακαλώ, δεν θέλω να μου ζοριστείτε. Έλα ρε παπά, τελείω να τελειώσουμε. Εντάξει, προχωράμε. Όλοι, απόλυτη ισχύα σαν να μην υπήρχε άνθρωπος μέσα. Όλοι με μια σεβασμό, με μια αγάπη, με μια απλότητα. Λέω, ρε εσύ Θεέ μου, τι ωραίος που είσαι. Φτάνουμε λοιπόν σε έναν 20ο. Και τι μου γίνεται εκείνη την ώρα. Παπά μου, λέει, και αρχίζει τα κλάματα. Εγώ γι' αυτό ήρθα. Και μάζεψα, λέει, και του. Εγώ είμαι αιτία με κάποιους άλλους που τους μαζέψαμε να έρθουν. Γιατί έχω ένα βάρος μεγάλο στην καρδιά μου. Και τι λέει, ρε εσείς. Εγώ, παπά μου, πήγα με το κορίτσι του Κώστα. Και ο Κώστας ήταν παρόν. Και το κορίτσι ήταν παρόν. Ωραία, λέω τώρα εδώ, να πως γίνεται θύρα 4. Και όμως, σηκώνεται όρθιος και ο Κώστας τι πλησιάζω. Λέω, εγώ κοιτούσα στήλη άλατος. Αγκαλιάζονται, κλαίνε και ξανακάθονται στη θέση τους. Και όταν ήρθε η σειρά του κοριτσιού, ζήτησε με μια ομορφιά συγγνώμη και από τους δύο. Και λέω, ρε εσύ Θεέ,
Τελειώσαμε μετά από 4-5 ώρες. Τους αγκάλιασα, έκλαψα, κλάψανε κι αυτοί, τους διάβασα την ευχούλα και έφυγαν. Και πάω τώρα εγώ, έτσι να το πούμε τώρα, και πάω εγώ στον θρήσκιο που έρχεται για εξομολόγηση. Μου τραβάει 10 μετάνιες, μόλις ακούσω εγώ την ευχή σας, ευλογείτε την ευχή σας. Όπα, λέω εδώ δύσκολα τα πράγματα. Μην νομίζετε ότι είμαι σωστός, λογικός. Δύσκολα λέω τα πράγματα εδώ. Ξέρεις, πάτερ μου, εγώ τσακώθηκα όταν ήμουν νέος με τη μάνα μου. Μια φορά έβρισα τον αδερφό μου. Μια φορά έφαγα ένα μήλο από το χωράφι του γείτονα. Λέω, σιγά μην έκανες τώρα ταξίδι από Θεσσαλονίκη μέχρι εδώ για να μου πεις αυτά και αυτά και αυτά. Αφού πέρασε κανένα τέταρτο και παιδευόμουν κι εγώ, γιατί είχα και κόσμο έξω και δεν φτάναμε στο καλό, του λέω, έλα ρε, πες το ρε, λέω κι αυτό. Παπά, που κατάλαβες ότι έχω και κάτι που με παιδεύει, γι' αυτό ήρθα. Λέω, το κατάλαβα, λέω, εύκολο είναι αυτό. Και τι μου λέει κατευθείαν, εδώ είναι τώρα. Η μία εξομολόγηση και η άλλη εξομολόγηση. Ναι, αλλά παπά όμως, πριν πει, δεν έφταιγα εγώ. Βρε, εγώ προσπαθούσα να πει, μωρέ παπά, το έκανα. Δεν έφταιγα εγώ. Ποιος έφταιγε, βρε, ευλογημένε. Και τι νομίζετε ότι μου είπε. Έτσι, να το πάρετε για ανέκδοτο. Η κουμπάρα έφταιγε. Ρε, τις άτιμες τις κουμπάρες. Φταίνε. Αφού μου είπε και μου ξαναείπε ότι έφταιγε η κουμπάρα, το λέω, άντε πήγαινε στο καλό, παιδί μου. Πήγαινε στο καλό. Μου λέει, παπά, ευχή δεν μου διαβάσει. Όχι, λέω, φέρε την κουμπάρα να τη διαβάσω ευχή. Νικολάκη μου, σ' αγαπώ. Θα ανακοινώσω κάτι για να δεσμευτώ, για να το κάνω. Για εκείνη τη συνάντηση θα γράψω κάτι. Κάποια στιγμή σύντομα. Θα μου επιτρέψεις? Λοιπόν, θα τον καλέσω στη Θεσσαλονίκη, Αντώνη, σε μια γρυπνία μας για να ψάλει. Είναι φοβερός ψάλτης. Και ξέρει θεολογία όσο δεν ξέρει κανένας μας. Τώρα τα γράψατε, αύριο... Μάλιστα, Νικολάκη μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, όταν λοιπόν αυτές οι εμπειρίες μου, ξέρετε πόσες φορές σκέφτομαι στη ζωή μου ότι αυτή η φράση που έβγαλε στο βιβλίο τον Νίκος ο Καζαντζάκης, που τόσο τον πολεμήσαμε, ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Πόσες φορές, μωρέ, εμείς τον έχουμε σταυρώσει και ξανασταυρώσει και ξανασταυρώσει και ξανασταυρώσει αυτόν τον Χριστό. Έχουμε σκεφτεί ότι αυτός ο Χριστός δεν ήρθε για τους λίγους και δεν ήρθε να κάνει μια ομάδα ούτε εθνική, ούτε κοινωνική, ούτε εκκλησιαστική, ούτε πνευματική. Ήρθε για να τον αγαπήσει όλη η οικουμένη. Όλη η οικουμένη. Πότε ήταν το μεγαλείο της Εκκλησίας? Όταν είχε την αντίληψη της οικουμενικότητας. Ξεχάσαμε ότι μέσα στο Βυζάντιο χωρούσε η αγκαλιά όλων των λαών της τότε οικουμένης.
δεν ήτανε το Βυζάντιο και το μεγαλείο του Βυζαντίου, δεν ήτανε ένα κομμάτι, δεν ήταν ένα έθνος, ήταν όλοι οικουμένοι. Εμείς τώρα κάναμε τις εκκλησίες ακραίως εθνικές, ακραίως εθνικές. Και πολεμιόμαστε κιόλας. Και πολεμιόμαστε και πολεμάμε κιόλας ο ένας τον άλλο και με βόμβες. Βλέπετε τι γίνεται. Και μάλιστα εκεί είναι ίδιοι περίπου οι λαοί. Κι όμως ο ένας βομβαρδίζει τον άλλο. Και βάζουν και ευλογία πάνω σε αυτά τα όπλα. Γιατί? Για να σκοτώσουν καλά τον αδελφό μας. Όποιος για μένα σπέρνει μίσος και διχασμό, σκοτώνει ανθρώπους. Διότι πώς φτάνουν να γίνονται οι πόλεμοι? Μίσος, 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 μίσος. Και έρχεται ένας λαός και το εκμεταλλεύεται και λέει βομβαρδίστε τους, σκοτώστε τους. Δεν είναι καλοί αυτοί ή δεν είναι καλοί οι άλλοι. Λευτέρη, θα ήθελα να πω ότι καρπός του Αγίου Πνεύματος, λέει ο Απόστολος Παύλος εν ημίν, είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία κτλ. Γιατί το είπε ο Απόστολος Παύλος αυτό? Γιατί ήξερε ότι μέσα στις ψυχές των ανθρώπων πρέπει να μπουν πράγματα που ομορφαίνουν τη ζωή, όχι τη σκληραίνουν και την κάνουν εχθρική ο ένας απέναντι στον άλλον. Έχουμε τα παραδείγματα των Αγίων που και τους σταυρωτές τους και τους δημίους τους τους ευλογούσαν και τους αγαπούσανε. Πόσοι δήμοι γίνανε εκείνη την ώρα χριστιανοί, γιατί? Γιατί βλέπαν την απλότητα, την αγάπη και την γαλήνη στις ψυχές των ανθρώπων. Ως Μέμαν λοιπόν το λέει ξεκάθαρα, ο άνθρωπος πρέπει να περνάει από την αγάπη για να σωθεί. Αν δεν περνάει από την αγάπη, δεν σώζεται. Και η αγάπη, λέει ο Χριστός, έξω βγάζει τον φόβο. Ο Χριστός λοιπόν ήρθε για να καλλιεργήσει το μυστήριο του προσώπου, ότι ο κάθε ένας είναι ιδιαίτερος. Ο κάθε ένας είναι εικόνα Θεού. Δεν είμαστε εμείς στην Εκκλησία, δεν είμαστε μάζα. Εμείς δεν είμαστε οι πιστοί. Εμείς είμαστε το κάθε πρόσωπο που είναι μαζί με όλους τους άλλους, με όλα τα άλλα τα πρόσωπα. Γι' αυτό και στη Θεία Κοινωνία μέσα, ο κάθε ένας που μπαίνει, μπαίνει με ένα κομματάκι, με ένα ψίχουλο. Ο κάθε ένας. Δεν μπαίνει, καθόμαστε στην καρέκλα και λέμε ονόματα, ονόματα, ονόματα ιερείς. Όχι, τρίβουμε ψίχουλα. Δηλαδή ο κάθε ένας μπαίνει μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Θα τελειώσω, δεν θα πάω τις 2 ώρες. Γιατί θα πούνε οι Αθηναίοι μετά, μην ξανακατεβεί αυτό στην Αθήνα, γιατί μας τρέλανε. Θα τελειώσω με μια υπέροχη φράση του Γεροπαΐσιου. Είχα την τύχη να ζω κοντά του. Είχα την τύχη τη μεγάλη και την ευλογία να ζω πολλές στιγμές, γιατί και η καταγωγή μου είναι από Κόνιτσα και έζησα μαζί με την οικογένεια του Γέροντα Παΐσιου. Όταν λοιπόν είχε πάει μια φορά μια παρέα, θα πω και μία φράση ακόμα. Όταν του έλεγα του Γέροντα Παΐσιου, «Γέροντα, όταν έρχονται για την εξομολόγηση, τι λέει ο παπάς όταν του πούνε μεγάλες αμαρτίες και σκληρές αμαρτίες?» «Τίποτα, παιδάκι μου». «Τι τίποτα, ρε Γέροντα?» «Τίποτα». «Κείν την ώρα που μπορεί να πει πολλά και να καταδικάσετε τον αμαρτωλό». Μου λέει, παιδάκι μου, εκείνη την ώρα οφείλει ο παπάς να κατεβάσει κάτω στη γη το Θεό, να αγκαλιάσει το πλάσμα του που είναι εκεί μπροστά. Γέροντα, γίνεται αυτό? Όχι, παιδάκι μου. Τώρα ρε Γέροντα, γιατί με παιδεύεις? Όχι, λέει, δεν γίνεται. Τότε λέει, οφείλει ο παπάς να αγκαλιάσει το πλάσμα για λογαριασμό όμως του Θεού. Και όταν λοιπόν πήγανε μια φορά
μια παρέα παιδιών και τον πιέζανε να τους πει κάτι. «Πες μας, ρε γέροντα, κάτι. Πες μας, λόγο ωφέλιμου. Πες μας κάτι πνευματικό. Πες μας, πες μας, πες μας». Ο γέροντας δεν ήθελε να τους πει. Και κάποια στιγμή του λέει ένα παιδί, «Πες μας, βρε γέροντα, ό,τι λέει η καρδιά σου». Και ο γέροντας τι απάντησε. «Η καρδιά μου μου λέει να την κόψω 1000 κομμάτια και να σας τη μοιράσω. Ντρέπομαι που θα το πω, αλλά θα ήθελα κι εγώ να το κάνω απόψε, να την κόψω 1000 κομμάτια και να σας τη μοιράσω σαν δώρο που ήρθατε μέχρι εδώ. Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ πολύ». Το κλάμα δεν το γλιτώσαμε από ό,τι καταλάβατε στο τέλος. Ξέχασε απλά να σας πει ότι στην εξομολόγηση δεν ακούει και καλά. Οπότε μπορείτε να τον επισκεφτείτε χωρίς φόβο. Α, υπάρχει ένα γεγονός. Είχα πάει με το φίλο μου και ήταν δικό μας γεγονός που συνέβη. Πήγαμε ένα φίλο μου ο οποίος ήταν τελείως άθεος και άπιστος μέχρι τότε. Αλλά πήγαμε μαζί να δούμε τον γέροντα μία φορά. Και αφού τον μας υποδέχτηκε και για μένα και για αυτόν ήταν η πρώτη φορά. Είχα πάει 2-3 φορές να τον βρω και δεν τον είχα βρει. Και μας φώναξε με τα ονόματα και μας φώναξε και από που είμαστε και μας είπε και για τους συγγενείς μας, για τους φίλους μας. Είχαμε παιχνίδι ωραίο μαζί του. Ο φίλος μου τα κοιτούσε λίγο έτσι παράξενα στην αρχή και φεύγοντας του λέει, «Γέροντα, εγώ θέλω να εξομολογηθώ». Και λέω, «Γέροντας, εγώ παιδί μου δεν εξομολογώ και τσκαλόγερος είμαι. Αλλά τι πνευματικό θέλεις? Θέλεις έναν νέο αυστηρό ή έναν παππού που να μην ακούει? Τώρα δεν ακούω κι εγώ καλά». Τώρα μπορώ να πω και κάποια λόγια τα οποία αν τα έλεγα πριν μπορεί να μας έφευγε. Οπότε τα κράτησα εγώ για το τέλος. Στην περίπτωσή του δεν είναι τα ράσα κάνουν τον παπά, αλλά ο παπάς κάνει τα ράσα. Και επίσης μερικές φορές οι αγιότητες είναι κοντά μας, χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε είναι γύρω μας. Οπότε θέλω να του δώσω ένα ραντεβού από τώρα για του χρόνου, να καταγραφεί και αυτό, και να είναι πάλι κοντά μας, να μας τιμήσει με την παρουσία του και με τα όμορφα του λόγια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και επειδή είναι εκδότης, με παιδεύει για να το γράψω ένα βιβλίο και να το δώσω να το εκδώσει. Τι να γράψω, βλακίες, χαζομάρες. Έλεγε η γιαγιά μου, παιδί μου, να μείνεις, λέει, χαζός, γιατί θα σ' αγαπάνε πιο πολύ οι άνθρωποι. Και εγώ την άκουσα. Την άκουσα. Και κάθε μέρα είμαι και πιο χαζός. Και τώρα που πήγα και στην Κρήτη, άνοιξα πόρτα με την Κρήτη, εκεί που πίνουν και τα ρακιά τους, εντάξει, βρήκα και τον Παπανδρέα, τον άλλον τον Παλαβό εκεί, τον Καλογιάννη στα Νόγια. Εντάξει, άμα είναι να γράψω χαζομάρες, το γράφω. Αξίζουν από εσάς τα πάντα. Όχι για εμάς εδώ, εμείς δεν είμαστε τίποτα, για τις επόμενες γενιές. Σας αγαπώ. Ευχαριστούμε.